Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Βόμβα μεγατόνων στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή, διακόπτεται οριστικά ο θεσμός του κυπέλου Ελλάδος. Τα σοβαρά επεισόδια στον αγώνα κυπέλου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση κόλαφο ο Υπουργός, ποιους προειδοποιεί και τι ζητά από τα αρμόδια όργανα. Μύρισε τσίκνα πάκρις άκρη η περιφέρεια. Γειτονιές, δρόμοι, πλατείες σε πόλεις και χωριά τήρησαν το έθιμο με ψητό και άφθονο αλκοόλ. Πώς γιορτάστηκε η Τσικνοπέμπτη και ποια έθιμα κλέβουν την παράσταση. Έτοιμοι να ρίξουν στην αγορά της Πάτρας 5 κιλά ηρωίνης ήταν δύο νεαροί που συνελήφθησαν από την ασφάλεια μετά από καταδίωξη στην Κορίνθου Πατρών. Έκρυβαν το εμπόρευμα σε συσκευασίες με αλεύρι. Άλλαξε το σκηνικό του καιρού. Βροχές, καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο.